και τα λοιπά. Για να είμαστε σωστοί, ήθελα σήμερα να είναι μαζί μας η Μαρία Καλάβρια. Σωστό. Και να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα, Θεή μου, τι κάνετε, πώς είσαστε? Καλημέρα, καλά είμαστε. Εσείς δυστυχώς δεν μπορώ να σας δω, αλλά σας ακούω τουλάχιστον. Ξεκινήσατε δουλειά κανονικά χτες, ε? Ξεκινήσαμε τη δουλειά κανονικότατα, είναι full το πρόγραμμα, δηλαδή ούτε και εμείς το πιστεύουμε. Ο κόσμος, παρόλο που έχει γίνει όλο αυτό το κακό με την πανδημία, δεν έχει φοβηθεί νομίζω καθόλου. Τα ραντεβού είναι γεμάτα? Τα ραντεβού είναι γεμάτα, είμαστε γεμάτοι για 2 εβδομάδες. Βέβαια, τηρούν τους κανόνες που χρειάζεται από τον Ιατρικό Σύλλογο όσο αφορά τη μάσκα, τα γάντια, να είμαστε προσεκτικοί, τα ραντεβού είναι αναπόσταση μίας ώρας, γιατί και για καλό δικό μας και του κόσμου βέβαια πρέπει να τηρηθούν αυτά τα μέτρα, γιατί τώρα που βγήκαμε από την άρση που μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, τώρα είναι το επικίνδυνο, ώστε να προσέξουμε να μην ξαναεπιδεινωθεί αυτό το πράγμα και μας ξανακλείσουν πάλι μέσα. Λέιζερ, θεραπείες, ομορφιές, όλα. Λοιπόν, ήθελα να μιλήσουμε σήμερα για να μην λέμε πράγματα ανυπόστατα. Ναι, γιατί το τι συμβαίνει ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, τι γίνεται για τις φωτογραφίες, δεν μπορείς να ξέρεις όταν κλείνει μία πόρτα. Σωστά. Δεν είναι ρεπορτάζ τηλεοπτικό, είναι κάτι πολύ προσωπικό που μόνο όταν ο άλλος ο ίδιος σου δίνει την είδηση μπορείς να μιλήσεις. Σωστά. Θέλεις να μας πεις τι ακριβώς έχει συμβεί, ποια είναι η αλήθεια? Πολύ σωστή. Η αλήθεια είναι ότι εγώ εξεπλάγει νευτές, γιατί ξαφνικά ήμουν στη δουλειά μου και αρχίσαν να χτυπάνε τα τηλέφωνα. Εάν έχω χωρίσει τον Δημήτρη, ότι κατεβάσαμε τις φωτογραφίες, ότι δεν μιλάμε. 1000 πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Εγώ σίγουρα με τον Δημήτρη είμαστε σε μια φάση που αποφασίσαμε να λίγο να παγώσω. Δεν είναι σωστό να χρησιμοποιήσω να παγώσω τη σχέση μας. Είπαμε να μην είμαστε μαζί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε φίλοι, δεν είμαστε συνεργάτες, είμαστε στη δουλειά με τον Δημήτρη 3 χρόνια. Ο Δημήτρης με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Ποτέ δεν κατεβάσαμε καμία φωτογραφία, γιατί με τον Δημήτρη στα 3 χρόνια που είμαστε μαζί είχαμε από κοινού στο προφίλ μας από μία φωτογραφία ο καθένας. Και αυτή είναι η επιλογή μας, γιατί και εμένα δεν μου αρέσει να μοιράζομαι τις προσωπικές μου στιγμές στο Instagram. Μ' αρέσει κατά διαστήματα να βγάζω τον εαυτό μου. Από εκεί και πέρα, ουδέποτε κατεβάσαμε κάποια φωτογραφία. Άρα υπήρχε μία φωτογραφία η οποία έχει παραμείνει. Είναι και η φωτογραφία του Δημήτρη από τα γενέθλιά του συγκεκριμένα πέρυσι που είμαστε μαζί και μία φωτογραφία από το χειμώνα που είχαμε από την Αράχνο στο δικό μου το προφίλ που είμαστε μαζί. Εσείς πότε αποφασίσατε να σε προσωπικό επίπεδο, σαν ζευγάρι, να μην είστε μαζί? Είναι κάτι πρόσφατο? Είναι κάτι πάρα πολύ πρόσφατο και κάτι που κανένας δεν ξέρει αν θα το ακολουθήσουμε και 100%. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, ένα ζευγάρι πάντα θα υπάρχουν κάποια θέματα, φυσικά. Είναι φυσιολογικό. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώς τα site πήρανε και γράψανε διάφορα πράγματα, γιατί γράψανε και πράγματα τα οποία εγώ ενοχλήθηκα προσωπικά, ότι ο Δημήτρης λάμβανε τη ζωή μαζί μου με κάποια που έχει να κάνει με τα χρήματα και κάτι πράγματα τα οποία για μένα είναι αδιανόητα. Ο Δημήτρης δεν έχει την ανάγκη αυτή. Εάν ένας άνθρωπος έχει κάποια πράγματα παραπάνω από κάποιον άλλον, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να τα μοιράζεται με τον άλλον. Είναι ένα αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος αυτή τη στιγμή για να τον επιλέξω εγώ να είμαι 3 χρόνια μαζί του και να μπει μέσα στο σπίτι μου, στα παιδιά μου, σημαίνει ότι το αξίζει. Και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το πω δημόσια. Γιατί δεν μου αρέσει να βγαίνουν και να τον βρίζουν με άλλα λόγια και να τον ενοχλούν και μια οικογένεια από πίσω, μια μητέρα, τη γιαγιά, που τους έχω γνωρίσει όλους. Οπότε δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Κοίταξε, και η λογική λέει, δηλαδή μόνο ένας κακοπροαίρετος θα έλεγε ότι ένας άνδρας είναι με μια γυναίκα έτσι, για τα χρήματα. Συγγνώμη που το λέω έτσι ομά, αλλά είναι κάτι το οποίο προσβάλλει, έτσι, όταν αυτό το διαβάζεις, προσβάλλει και τη γυναίκα, αλλά και τον ίδιο. Χωρίς, δηλαδή, ο καθένας κάνει τις επιλογές που θέλει και αυτές είναι σεβαστές. Αλλά τι σημαίνει? Μα και μόνο να μπει στη διαδικασία να γράψει τέτοια κακία είναι ανάξιο αναφορά και λόγου. Είναι ανήθικο. Δηλαδή, και είμαι είναι κάποιον. Ανήθικο, γιατί. Και μάλιστα, ότι τι του έχεις γράψει 10 σπίτια, ας πούμε, γιατί εσύ έχεις 10 σπίτια και θα τα γράψεις. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Ναι, μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα δηλαδή δεν γράφονται με τίποτα. Ή ας πούμε, εγώ δεν είμαι και σε μια ηλικία που με παιδάκι να μπορέσω είτε με τις φωτογραφίες να παίζω να διαγράφω, είτε είμαι σήμερα με τον Δημήτρη είτε δεν είμαι, είναι ένα κομμάτι της ζωής μου που οι φωτογραφίες όσες και αν είναι θα μείνουν εκεί. Γιατί έχω πολύ καλές αναμνήσεις και περνάμε και πολύ ωραία μαζί ακόμα και τώρα. Δηλαδή ήμουν στο σπίτι του Δημήτρη, δεν έχει αλλάξει κάτι.
Απλώς μου κάνει εντύπωση γιατί ο Δημήτρης, και καλά έκανε ο άνθρωπος, νομίζω μίλησε και στο. Έκανε κάποιες δηλώσεις στο Gossip TV, αν δεν κάνω λάθος. Έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι είστε μαζί. Ή έχω κατάλαβει. Αφού σου λέω ότι είναι χτες, όταν έκανε ο Δημήτρης τις δηλώσεις, δεν είχαμε πάρει κάποιες αποφάσεις. Αλλά επειδή στην ουσία πρέπει να τοποθετηθούμε με κάποιο τρόπο, εγώ τοποθετούμε και ο Δημήτρης από τη μεριά του, ότι αποφασίσαμε από κοινού εχθές να μην είμαστε μαζί σε προσωπικό επίπεδο, αλλά να παραμείνουμε και συνεργάτες και φίλοι, και αυτό δεν αλλάζει. Τώρα σου λες ότι θα γίνει αργότερα, δεν μπορώ και εγώ να το γνωρίζω. Ναι, επειδή πολλοί δημοσιογράφοι μπορεί να επικοινωνήσαν να. Εσύ μην μιλάς, γιατί ούτε καν σε ακολουθούσε. Όχι, αυτό θέλω να πω ότι πολλοί. Εσύ δεν τις κάνουν όλα. Όχι, ρε παιδιά. Μάρια μου, η Μαρία με ξέρει. Επειδή πολλοί δημοσιογράφοι μπορεί να επικοινώνησαν μαζί του εχθές και μπορεί ο Δημήτρης να αναγκάστηκε να μιλήσει με δημοσιογράφους, μπορεί εκείνη την ώρα να ήθελε ακόμα να προστατεύσει αυτή την κατάσταση, ναι, μιας και δεν υπήρχε μια ηλυμένη απόφαση από τους ίδιους. Και μπράβο του, γιατί είναι προς τιμήν του το ότι προσπάθησε με έναν τρόπο να φέρει τα πράγματα, ξέρεις. Τώρα, εσένα, αυτό που λέμε, να μην εκμεταλλευόμαστε την κατάσταση. Ναι, πριν είναι κάτι σημαντικό. Μα εννοείται αυτό, γιατί όπως σας είπα, εχθές, αν το πήρανε το Δημήτρη το πρωί, δεν είχαμε πάρει μια.